Εδώ βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από το τελικό της Θεσσαλονίκης το 2000. Βλέπετε τον Χάφμαν της Μακάβη προηγουμένως και αυτό πρέπει να είναι στην Πολόνια, στο Final Four της Πολόνια, ημιτελικός. Βέβαια, Κουτλουάι είναι αυτός που έχει την μπάλα και ο Λάζαρος είναι αυτός που περιμένει για το rebound. Και εδώ είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, όχι αυτός ο προηγούμενος. Το τρίποντο του Μποντίροκα και η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Kinder σε εκείνο τον αλυσμόνητο τελικό του 2002 στο Πάλα Μαλακούτη. Είδατε και τον Σάρπ. Ο Σάρπ και ο Μπούρστάιν έχουν κατακτήσει από 3 ευρωπαϊκά, περισσότερο από κάθε άλλον παίκτη που αγωνίζεται στο σημερινό τελικό. Μήπως υπάρχει ρεπορτάζ από τον Πάκο, ο Γιάννης Ψαράκης βρίσκεται εκεί κοντά, στον κλειό του Παναθηναϊκού, αλλά... Πλούσιο ρεπορτάζ, παιδιά, άμα ακούτε. Γιάννη. Πλούσιο ρεπορτάζ από τον Πάκο του Παναθηναϊκού, πάρα πολλά πράγματα ανέλησε και ο Βασίλη Μυροπράδοβιτς και ο Δημήτρης Ιτούδης. Όσον αφορά την επίθεση, ο Μπράντοβιτς ζήτησε από τους περιφερειακούς κυρίως, όταν πατάνε χρωματιστό, να ψάχνουν και την πάσα, το λεγόμενο split out. Όσον αφορά στην άμυνα, να συνεχίσουν τον ίδιο ρυθμό, στον Μπατίστ να ευαισθήσει την προσοχή του στα λεγόμενα pick and pop του Μίλαν Μάτσβαν, ενώ στον Διαμαντίδη και στον Νίκολας ευαίσθησαν την προσοχή όσον αφορά τον Πάργκο, να μην τον αφήσουν να μπει στο παιχνίδι. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική ατάκα του κύριου Ιτούδη, λέγοντας τον Διαμαντίδη ότι είναι αυτή τη στιγμή εκτός παιχνιδιού και να βλέπει συνέχεια κορμιά μπροστά του. Αυτό είναι που θέλουμε. Αυτά από τον ρεπόρτερ μας, τον Γιάννη Ψαράκη. Τον ακούω. Κάτι δεν πήγε καλά με τα ακουστικά του Φίλιππου, ο οποίος μάλλον δεν ακούει, Γιάννη. Συνεχίζουμε κανονικά. Το παιχνίδι ξανάρχισε και ο Μαθηναϊκός έχει τον Νίκολα στην πεντάδα του. Αντί του Καλάθι από τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Το τρίποντο του Έιτσον φέρνει τη Μακάβη λίγο πιο κοντά. 22-18, τα τρίποντα την κρατάνε. Τα τέσσερα τρίποντα που έχει πετύχει. Το μοναδικό της δίποντο μέχρι τώρα ήταν εκείνο το παράξενο lay-up του Έιτσον. Τσαρτσαρίς. Είχε στη θέση του Φότση, ο Διαμαντίδης. Ο μοναδικός που δεν έχει αντικατασταθεί καθόλου. Μπατίστ, 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Περπέρογλου από τη γωνία. Όχι, δεν είναι ζεστό σήμερα. 0 στα 3 είναι τα σούτ. Μακάμπι με τον Ελιά, ο οποίος φοβήθηκε τον ίσιο του εκεί. Και εξακολουθεί να απογοητεύει. Διαμαντίδης. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού βεβαίως, από τον Πάρκο έχω την εντύπωση. Ναι. Ο Πνίνι επιστρέφει αντί του Ελιάου, θα παίξει τώρα με ένα πιο χαμηλό σχήμα η Μακάβη. Με τον Μπλου, τον Μπλουδενταλ δηλαδή, στο 4. Να και οι ζώνες του Μπλατ. Σάτο. Διαμαντίδης για 3. Απέναντι στη ζώνη που έστησε ο Μπλατ. Ο Διαμαντίδης έπιασε δουλειά. Πέτυχε το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο τελικό. 25-18. Το Διαμαντίδη να φτάνει στους 9 πόντους. Μάτσμαν. Εδώ ξεκλειδώθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού. 25-20. Νίκολας. Ο Μπατζής ζήτησε την μπάλα με πλάτη απέναντι στον Μπλου. Ξέρει ότι τον έχει του χεριού του. Ήρθε βοήθεια όμως. Φάουλ. Η σφυρίχτρα δεν ακούστηκε μέσα στην καταιγίδα του θορύβου. Έχουμε και εδώ κάποια μικροπροβλήματα τεχνικά. Μικρόφωνο του Φίλιππου, ο οποίος προσπαθεί να τα λύσει. Ο Νίκολας, ο Μπατίστ. Ο Νίκολας ξανά.
έξω από την ζώνη των Ισραηλινών. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει μια λύση. Τη βρήκε πριν με το Διαμαντίδη. Τώρα αναλαμβάνει τη δόση ο Νίκολας. Βρήκε πάντως μια λύση μακάρι με αυτή τη ζώνη. Άσχετα αν έφαγε το τρίποντο πριν. Έιτσον για δύο αυτή τη φορά. Πάρα πολύ ζεστός, πάρα πολύ καλός. Εδώ είναι ο Τσακ Έιτσον, τον πρώτο γνωρίσαμε με φανέλα της Λιακούβος Ρήτας στην Ευρωλίγκα. Ο Έιτσον δείχνει να δίνει τις απαντήσεις από το πλευράς Μακάμπι στο Διαμαντίδη. Είναι αυτός που κρατάει την ομάδα στο σκορ, την κρατάει μέσα στο παιχνίδι. Φαουλ του Μάτσβαν στον Μπατίστ. Επιστρέφει ο Βουγιούκας ο Σονούκο. Η πεντάδα δηλαδή είναι τώρα με τον Τσαρτσαρί αντί του Μπατίστ. Διαμαντίδης, Νίκολας, Σάτο, Βουγιούκας, Τσαρτσαρίς. Η Μακάμπη συνεχίζει με τον Μάτσβαν στο 5. Ψάχνει ο Διαμαντίδης, παίρνει άλλο ένα φάουλ. Από τον Μέιτσον, το δεύτερο. Ο Διαμαντίδης, ο οποίος όπως βλέπετε εδώ, δεν συμφωνεί καθόλου με την τακτική των διαιτητών. Δύο Διαμαντίδης, δύο ο Έιτσον, δύο ο Σκορτσιανίτης, δύο ο Χέντριξ. Το πρόβλημα όπως βλέπετε εδώ ήταν η σφαλιάρα που έριξε ο Πνίνη στον Διαμαντίδη. Εντάξει, ο Πνίνη μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει και αν μείνει ελεύθερος να βάλει κανένα τρίποντο. Σάτο. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός έχει 0 στα 5 τρίποντα, έτσι. Όχι, έχει ένα. Α, ναι, ναι. Το βάλε ο Διαμαντίδης την ώρα που άλλαζε στην κάσκα σου. Άλλαζα την κάσκα, ναι. Rebound του Βουγιούκα. Το καλό είναι ότι σήμερα δεν έχει πρόβλημα στα αμυντικά rebound. Ο Νίκολας σε μια ρυψοκίνδυνη πάσα. Διαμαντίδης σε μια πολύ καλύτερη. Ο Βουγιούκας όμως έχασε τον προσανατολισμό του. Πάλι από την αρχή. 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει κολλήσει απέναντι σε αυτή την άμυνα. Ο Νίκολας έδωσε τη λύση. Ο Νίκολας είναι έμπειρος. Έβγαλε το Μάτσβαν έξω, του βάλε την μπάλα στο παρκέ, τον πέρασε, τελείωσε. Δεν χρειάστηκε καμία βοήθεια για να το κάνει. Μακάμπι, όπως βλέπετε, έχει 3 στα 14 δίποτα. Και ο Παναθηναϊκός 22 πόντους μέσα από τη ρακέτα. Από τις 27 που έχει πετύχει. Έιτσον με τον Βουγιούκα τώρα μπροστά του. Έτρεξε ο Σάτο να ξαναφέρει τη χαμένη ισορροπία. Όχι, αυτό δεν μπαίνει. Αυτό μπαίνει μόνο με μάγια. Ο μάγος Έιτσον φτάνει τους 12 πόντους. Και μάλιστα έχει 9 τους τελευταίους 11 της Μακάμπη. Κανονικό ταμπούρι η ζώνη του Μακάμπη. Προσαρμοζόμενη βέβαια. Ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει τακτική, αλλά και ο Βουγιούκας έχει γράσει στα δάχτυλα ώρες-ώρες. Φάουλ σκοπιμότητας, φάουλ τακτικής από τον Τσαρτσαρί, πολύ σωστό. Τώρα είναι ανάποδα η κατάσταση με τα φάουλ. Πρώτο του Παναθηναϊκού, έχει ήδη 4 η Μακάμπη. Είδατε και πάλι το καλάθι του Νίκολας και αυτό του Έιτσον. Πάντως για πρώτη φορά από το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός μοιάζει παγιδευμένος σε ό,τι αφορά την επιθετική του λειτουργία. Εδώ και 3-4 λεπτά. Πνίνει με τον Τσαρτσαρί. Ο Μπλου ξεφορτώθηκε το Διαμαντίδη. Ο Πνίνει ανανέωσε και σούταρε στα καλά καθούμενα για τρεις. Δηλαδή ξέρει κάτι άλλο να κάνει. Φάουλ του Βουγιούκα στην διεκδίκηση του rebound. Πάνω στον Χέντριξ. Τρίτο. Για τον Παναθηναϊκό έχει 3 φάουλ ο Βουγιούκας, ένα ο Τσαρτσαρίς, ένα ο Φώτσης, ένα ο Σάτο και ένα ο Περφέρογλου. Κανένα η περιφερειακή του παίχτες. Time out. Πάμε γρήγορα για διαφημιστικά. ...27-24 μετά από 15 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.
στον τελικό άρχισαν να μαζεύονται σύννεφα, έτσι. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει το ξέσπασμα που είχε προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στην άμυνα προσαρμογής, ζώνη προσαρμογής της Μακάμπη, και δεύτερον, στα δικά του κακά σουτ τριών πόντων. Είδατε και τη σύγκριση του Έιτσον με τον Διαμαντίδη. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ένα στα έξι τρίποντα και η Μακάμπη έχει 4 στα 9. Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει για λίγο χωρίς τον MVP της φετινής Ευρωλίγκας, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που δικαιούται και αυτός μία ανάσα. Δεν είχε αντικατασταθεί ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά μοιάζει έτοιμος να ξαναπουκάρει. Βγήκε ο Έιτσον και ο Έιτσον από την άλλη μεριά. Αποσύρθηκαν και οι δύο πρωταγωνιστές. Πράγματι, ο Έιτσον είχε βγει και λίγο νωρίτερα όμως, για 2 λεπτά. Ο Μπουρστέιν, χωρίς να αλλάξει ούτε μία πάσα, έκανε ένα σουτ εκτός στόχου. Και ο Καλάθης αναλαμβάνει τα ηνία για τον Παναθηναϊκό. Και ακολουθεί το ίδιο σχέδιο. Τρίτη ασίδηση του Καλάθη. Μπήκε μέσα στην κίνηση, μέσα στο ποτηλιάρισμα και βρήκε τον ψηλό, λες, και ήταν μόνος. Ο Μπλατ θέλει να ξαναβάλει τον Μάτσφαν. Φαίνεται ότι τον Σοφοκλή τον κρατάει για το δεύτερο επίπεδο. Πάρκο. Ούτε μία φορά δεν έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του τον Καλάθη. Έχει τα γρήγορα πόδια που απαιτούνται. Έχει και την καθοδήγηση τη σωστή από τους προπονητές, με βάση, ας πούμε, το βίντεο. Ανάτος, Σοφοκλής. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι έχει 2 φάουλ. Τώρα θα βρει απέναντί του τον Μάριτς. Κάτι που συνέβη για λίγο και νωρίτερα. Παγίδα στον Πάργο. Για να σταματήσει και την τρίπλα. 5 δευτερόλεπτα για τη Μακάμπη. 3 δευτερόλεπτα ο Σκοσιανίτης. Όλη η ιστορία ήταν με τον double team. Σταματήσανε την τρίπλα στον Πάργο. Άρα έκοψαν την επίθεση στη μέση. Ζώνη περιμένει τον Παναθηναϊκό, στημένη. Ο Μάρης πασχίζει να πάρει θέση και να σβήσει την μπάλα, αλλά τιμωρείται με επιθετικό φάουλ. Εδώ είναι ο Αυστραλός με τη Σέρβη Κυρίσα. Η πρόθεση του Μπλαντ είναι σαφής. Θα αφήσει τα τρίποντα, θα ταμπουρώνει τη ζώνη του. Και σου λέει, άμα με κερδίσεις απ' έξω, έχει καλό. Και στην επίθεση αυτό σου τάρει τα τρίποντα ως πιο ειδικός. Πάλι μέσα από τα χέρια του Μπλου αυτήν την φορά, 29-27. Οφείλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να σε οδηγήσει σε σπάσιμο νεύρο. Ο τρόπος παίζει Μακάμπι. Χότσις. Πάλι μπάλα στα χέρια του μετά την προσπάθεια του Περπέρογλου.